τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα θα συνοδεύει πολυπληθές κλιμάκιο υπουργών. Το διήμερο αυτό θα πραγματοποιηθούν ουσιαστικές συναντήσεις για κρίσιμα πεδία τομής και ανάπτυξης της περιοχής μας. Κύριε Χαρίτου, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο γραφείο σας για να μιλήσουμε για την άφιξη του κύριου Αλέξη Τσίπρα εδώ στην πόλη μας στην Κομωτινή για το 6ο αναπτυξιακό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Νοεμβρίου. Πείτε μας λίγα λόγια για την παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ στην πόλη μας και ποιο είναι το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσει. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός έρχεται με ένα πολυπληθές κλιμάκιο από υπουργών. Θα είναι 16 υπουργοί και υφυπουργοί και αρκετοί γενικοί γραμματείς. Το συνέδριο θα αρχίσει με την ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης του Γιάννη του Δραγατσάκη και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη το βράδυ με την ομιλία του Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα. Όλο αυτό το διήμερο θα γίνουν πολύ ουσιαστικές συναντήσεις, τα λεγόμενα στρογγυλά τραπέζια, οι χώροι διαλόγου για κρίσιμα πεδία τομής ανάπτυξης της συνολικά της περιοχής. Θα έλεγα θα γίνουν τα εξής τραπέζια. Το πρώτο θα είναι την Δευτέρα το μεσημέρι. Θα αφορά τα ζητήματα των υποδομών και των μεταφορών και της ναυτιλιακής πολιτικής με τους αντίστοιχους υπουργούς που θα συμμετέχουν στο τραπέζι. Το δεύτερο την Δευτέρα πάλι το απόγευμα θα αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση, την ενέργεια και το φυσικό περιβάλλον, στο οποίο πάλι θα είναι οι αντίστοιχοι υπουργοί, ο κύριος Σταθάκης, ο Αλέξης ο Χαρίτσης και ο Σωκράτης ο Φάμελος. Και την Τρίτη, την δεύτερη μέρα του συνεδρίου, από το πρωί θα γίνει πρώτα απ' όλα ο χώρος διαλόγου, το στρογγυλό τραπέζι, για την παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου, με τον Υπουργό, τον Βαγγέλη τον Αποστόλου και τον Αναπληρωτή Υπουργό. Στη συνέχεια θα γίνει για τα ζητήματα της παιδείας και της έρευνας, της γνώσης, με τον παρουσία του Υπουργού του Γαβρόγλου. Και το απόγευμα θα γίνουν τα δύο τελευταία, δηλαδή αυτά που αφορούν τις επενδύσεις είναι το ένα, τον τουρισμό και τις εργασιακές σχέσεις, παρουσία των αντίστοιχων υπουργών. Και βέβαια το τελευταίο τραπέζι θα αφορά τα ζητήματα των υποδομών και των πολιτικών υγείας που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την περιοχή. Αυτά είναι λοιπόν οι χώροι διαλόγου που οι έξι, τα στρογγυλά τραπέζια με την παρουσία των βουλευτών και νομίζω θα είναι το κλείσιμο, η ολοκλήρωση αυτού του διήμερου συνεδρίου με την ομιλία του Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα την Τρίτη το βράδυ στις 7 η ώρα. Να πούμε ότι πολύ σημαντική δουλειά έχει γίνει και τις προηγούμενες μέρες, όπου στελέχη του Πρωθυπουργικού Γραφείου βρέθηκαν στην Κομωτινή και μετά από συναντήσεις τους με τοπικούς φορείς κατέγραψαν τις προτάσεις και τα προβλήματα του τόπου. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει μια πολύ ουσιαστική και σε βάθος δουλειά προετοιμασίας αυτού του συνεδρίου. Γιατί δεν μπορούν όλα να συζητηθούν μέσα στο χρονικό στενό ορίζοντα του διήμερου. Γι' αυτό και έγινε μια πράγματι ουσιαστική διαδικασία συζήτησης με όλους τους βασικούς παραγωγικούς κοινωνικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια το προηγούμενο διάστημα. Ακούστηκαν, συγκεντρώθηκαν όλα τα βασικά, ίσως τα πιο όρημα, τα πιο αναγκαία αιτήματα που υπάρχουν εδώ στην περιοχή και νομίζω όλα αυτά, η συζήτηση, η αναζήτηση είχε ως στόχο πράγματι ότι είναι όρημο, ότι είναι ρεαλιστικό, ότι είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στη συζήτηση στο συνέδριο και βέβαια στην παρουσία που θα κάνει στο τέλος ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Στα στρογγυλά τραπέζια που αναφερθήκατε πριν, θα είναι ανοιχτή η συμμετοχή για τον κόσμο πέρα από τους φορείς και τι προσδοκά η κοινωνία μας από όλο αυτό? Αναμφίβολα θα είναι ανοιχτά και τα τραπέζια, οι χώροι διαλόγου που θα γίνουν, όχι μόνο στους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, αλλά και σε κάθε πολίτη της περιοχής που μπορεί να συμβάλλει με τις ιδέες, τις προτάσεις, ενδεχομένως τις καινοτόμες πράξεις που έχει κάνει εδώ στην περιοχή. Το λέω αυτό γιατί στο τέλος, για να είμαστε και ειλικρινείς, αν
όλα αυτά τα συνέδρια, όλη αυτή η προσπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση περιοχής δεν γίνει υπόθεση της ίδιας της κοινωνίας και των φορέων, προφανώς δεν έχει καμία τύχη. Γιατί αυτοί είναι που ουσιαστικά θα σηκώσουν το βάρος όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας που πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα. Με αυτή την έννοια, όχι απλώς είναι χρήσιμη η παρουσία όλων, αλλά θα έλεγα πολύτιμη η συνεισφορά τους σε όλη αυτή τη συζήτηση που θα αναπτυχθεί το διήμερο αυτό. Και θέλω να πιστεύω και μου δίνεται και ευκαιρία να καλέσω τους όλους όσους πράγματι μπορούν να συνεισφέρουν να πάρουν μέρος σε αυτήν την προσπάθεια. Από εκεί και πέρα θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, ποιες μπορεί να είναι οι προσδοκίες της κοινωνίας από αυτήν την διήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και 16 υπουργών στην Κομωτινή και ευρύτερα στην περιφέρεια. Πράγματι από μόνη της παρουσία είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, έτσι κι αλλιώς. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε μια εξαιρετική περίοδο. Γνωρίζετε ότι μετά από πολλά χρόνια σκληρών πολιτικών που ασκήθηκαν, που τα σημάδια ακόμα είναι εμφανή στην πλάτη της, στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας, σε μια χρονική περίοδο που πράγματι φαίνεται ότι η οικονομία της χώρας σταθεροποιείται, υπάρχουν κάποια σημάδια ανάκαμψης, είναι πιο ορατός ο ορίζοντας να καταφέρει η χώρα να βγει από αυτό τη σκληρή επιτροπία των μνημονίων. Θεωρώ σε αυτήν ιδιαίτερα τη χρονική στιγμή είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ οι παραγωγικοί, οι κοινωνικοί φορείς να αναζητήσουν, να συζητήσουν και να συμφωνήσουν από κοινού με την κυβέρνηση τις πολιτικές, τις δράσεις, τα έργα, αυτά που είναι αναγκαία έτσι ώστε πράγματι να τονωθεί η τοπική οικονομία, να υπάρξει μια όθηση στην παραγωγική ανασυγκρότηση εδώ της περιοχής. Το λέω αυτό γιατί είναι κρίσιμο ζήτημα και ο στόχος πρέπει να είναι μέσα από όλα αυτά να παραχθεί νέος πλούτος, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να δοθούν ευκαιρίες στα νέα παιδιά για να μην φεύγουν έξω. Θα μου πείτε ότι είναι εύκολο αυτά, κάθε άλλο, και δύσκολα είναι, αλλά δεν γίνονται και αυτόματα. Είμαι βέβαιος όμως ότι αν αξιοποιηθούν τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιοχή, λόγω της ξεχωριστής γεωγραφικής θέσης που κατέχει, αν αξιοποιηθούν ισχυρές παραγωγικές δυνατότητες που έχει και στον πρωτογενή τομέα και στη γνώση και στην έρευνα και στην τουριστική ανάπτυξη και στον μεταποιητικό τομέα, θεωρώ ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνουν βήματα προς τα μπρος. Και σε αυτό θέλω να πιστεύω ότι θα συμβάλλουν το διήμερο του συνέδρου και πολύ περισσότερο στη συνέχεια όλοι και οι κοινωνικοί και οι παραγωγικοί φορείς και η αυτοδιοίκηση. Κύριε Χαρίτου, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.